τεράστια σύνδεση αυτή την ώρα από τη συνάντηση και την ένταση βασικά που επικρατεί μεταξύ Ολμέ και Υπουργού Παιδείας. Βλέπουμε και τον κύριο Φίλη για να τον ακούσουμε. Τα σχολεία λειτουργούν, υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε, λειτουργούν όμως, δεν είναι κλειστά. Η πόλη λειτουργούν. Όσα λειτουργούν. Λέω λοιπόν, δεν είναι κλειστά όπως ακούστηκε, έχουν προβλήματα άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα. Στην ειδική αγωγή έχουμε κατά προτεραιότητα τις εθνές προβλήματες. Να ακουστεί αυτό είναι σημαντικό. Μα το αυτονόητο λέτε τη δυσκολία δεν λειτουργήσουν. Τα σχολεία λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό, στη μεγάλη κλίμακα. Όπου υπάρχουν προβλήματα, θα αντιμετωπιστούν τις επόμενες μέρες. Ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τις επόμενες μέρες. Η ειδική αγωγή είναι προτεραιότητα, το ξέρουν εκεί πέρα οι συνάδελφοι και τα παιδιά της ειδικής αγωγής και οι γονείς. Φέτος θα πάρουμε 1000 επιπλέον αναπληρωτές για τα σχολεία ειδικής αγωγής. Άμα τα κλείσετε τα σχολεία, θα γίνει το πρόβλημα. Αν κάνετε ένα σε κάθε περιφέρεια, θα το λύσετε το πρόβλημα. Συνάδελφοι, ένα λεπτό. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μια δήλωση. Προφανώς μπορούμε να σας ακούσουμε. Ελπίζω ότι θα κάνουμε μια δήλωση από το πάμε. Κάντε όμως να το δηλώσω. Δεν εκπροσωπήσουμε. Εμείς συζητούμε και με το δίκο. Όχι να δηλώσει όμως. Ένα λεπτό. Αν μας ακούς Γιώτα, η Γιώτα Κοβώστη είναι μέσα στην αίθουσα, παρακολουθεί όλο αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα. Γιώτα λοιπόν, αν μας ακούς και αν μπορέσουμε και εμείς να σε ακούσουμε, να μας υπενθυμίσεις το αυτονόητο βέβαια, οι ελλείψεις και τα κενά είναι το ζήτημα. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη συνάντηση? Ακριβώς. Είναι η συνάντηση που είχε ζητήσει ο κ. Φίλης με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΝΜΕ, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα. Όταν ήρθαν οι αναπληρωτές, έχει υπάρχει μια άντληση, δεν ξέρω αν τη βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και τη βλέπουμε και την ακούμε. Είναι το τελευταίο μισάωρο περίπου, γιατί είναι οι αναπληρωτές από πολλούς κλάδους που ζητούν άμεσες απαντήσεις από τον κύριο Φίλη για το τι θα γίνει. Έχουμε 13 Οκτωβρίου πολλά σχολεία, πάρα πολλά σχολεία υπολειτουργούν. Δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, οι αναπληρωτές δεν έχουν πάει στις θέσεις τους και ζητάνε από τον Υπουργό μία άμεση λύση. Πριν από λίγο που ξεκίνησε να κάνει μία δήλωση ο κύριος Φίλης παρουσία των εκπαιδευτικών, είπε ότι η παιδεία είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, ότι το πρόβλημα αυτό με τα κενά στα σχολεία είναι πρόβλημα δεκαετίας και δεν είναι Γιώτα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αποχωρεί αυτή την ώρα ο κύριος Φίλης. Προσπαθώ και εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, βλέπετε την εικόνα. Προσπαθεί πολύ... και εσύ, μάλλον προσπαθεί και εκείνο. Όχι, κάθισε. Κάθισε. Ναι, για να συνεχιστεί, να προσπαθήσουν να συνεχίσουν την κουβέντα με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Έλεγα πριν ότι ο Υπουργός είπε ότι το πρόβλημα με τα κενά είναι πρόβλημα δεκαετίας και δεν λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάνουν πολλές προσπάθειες, όπως υποσχέθηκε μέχρι τέλος της εβδομάδας να έχουν πάει στις θέσεις τους οι αναπληρωτές. Ωστόσο, αυτό που του είπαν είναι ότι αυτό το ακούμε, ο διάλογος που μας λες, τον ακούμε συνέχεια και από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια αντιπαράθεση μεταξύ των αναπληρωτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί όλους τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, οι ίδιοι αναπληρωτές θέλησαν να αναλάβουν μόνοι τους την κατάσταση, να την πάρουν στα χέρια τους και να μιλήσουν οι ίδιοι με τον Υπουργό. Μάλιστα. Γιώτα, εσύ που το έχεις παρακολουθήσει το ρεπορτάζ αυτό πολλά χρόνια της παιδείας, είχαμε φτάσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μέσα Οκτώβρη και κατά, όπως τα λέει ο κύριος Φίλης, πιθανώς φτάσουμε και τέλειο Οκτώβρη, να έχουμε κενά στα σχολεία. Πάντα υπήρχαν κενά, αλλά έχουμε φτάσει σε τόσο μεγάλο διάστημα. Τόσο μεγάλο διάστημα, όχι. Φέτος πρέπει να θυμίσουμε ότι αρχίσανε πάρα πολύ να βγουν οι πίνακες των αναπληρωτών. Μην ξεχνάμε ότι την ημέρα που ανοίγαν τα σχολεία, εκείνη την ημέρα έλεγε η προθεσμία για να κάνουν τις αιτήσεις. Αυτό μας το έλεγε η Γιώτα και μας το έλεγε από τα τέλη Αυγούστου, πριν δηλαδή μπούμε στο Σεπτέμβριο, πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Ότι η ημερομηνία είναι όχι οριακή, είναι η ίδια.
Είναι το χαρακτηριστικό αυτήν τη χρονιά, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Ωστόσο και να υπάρχουν κάθε χρόνο και μάλιστα πέρυσι, να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά με 3.000 περίπου κενά. Δηλαδή 3.000 θέσεις δεν καλύφθηκαν ποτέ την προηγούμενη χρονιά. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την παιδεία. Και όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, για να λυθεί αυτό το ζήτημα πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, να εξαιρεθεί η παιδεία από το. Γιώτα, για να ακούσουμε λίγο. Να ακούσουμε λίγο. Να δούμε, Γιώτα, εάν θα γίνει η συζήτηση. Ο κύριος Φίλης έχει μεν καθίσει για να ξεκινήσει ο διάλογος. Η ένταση, ωστόσο, παραμένει. Εσύ παραμένεις επίσης εκεί. Παίρνουμε συνεχώς εικόνα και είμαστε συνδεδεμένοι μαζί.